Πάμε όμως στο κύριος θέμα της σημερινής αθλητικής ενότητας και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο εκπληκτικές νεαρές καρατέκα και τον τεχνικό του Αθλητικού Συλλόγου Ακαδημία Σότοκαν Καράτε Ντο Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Κατσαντά. Καλώς ήρθατε, δάσκαλε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε πολύ καλά. Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να συστήσουμε και τα κορίτσια. Να ξεκινήσω από εκεί, από τη Ναταλία Χριστοδουλάκη. Ναταλία, καλώς ήρθες. Και τη Στεφανία τη Ζώη, δύο εκπληκτικές αθλήτριες καράτε. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Δάσκαλε, να ξεκινήσουμε από την παρουσία του συλλόγου στο πρόσφατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που είχατε έτσι μια αξιόλογη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη. Να κάνουμε μια αναφορά. Πολύ λοιπόν. Σωστά. 29 Μαΐου με 2 Ιουνίου είχαμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχαν η Ναταλία Χριστοδουλάκη που έφερε 5η θέση στην κατηγορία της στο κούμπιτε και 9η θέση στα κάτα και την Στεφανία Ζώη που έφερε 9η θέση στο κούμπιτε. Δύσκολες κατηγορίες και οι δύο, πολύ δυνατές αθλήτριες, όλες οι κατηγορίες με 35 άτομα στην κάθε κατηγορία, το επίπεδο πολύ υψηλό. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, η προετοιμασία έγινε όπως έπρεπε. Δυστυχώς φτάσαμε με την Ναταλία Χριστοδουλάκη ένα βήμα πριν τα μετάλλια. Δεν τα καταφέραμε την επόμενη φορά. Έχει χρόνο μπροστά της και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Ναταλία, πες μας λίγο κι εσύ έτσι την εμπειρία σου, πώς ήταν τα πράγματα σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Μια μεγάλη διοργάνωση με σπουδαίες αθλήτριες που συναγωνίστηκε. Πώς το έζησες εσύ όλο αυτό? Ήταν πολύ ωραία και το ταξίδι και που είχα την ευκαιρία να παίξω με πολλές καλές συναθλήτριες από πολλές χώρες και αυτό. Δύσκολος ήταν ο αγώνας? Ήταν δύσκολα γιατί ήταν από πολλές χώρες και ήταν οι καλύτερες, αλλά κατάφερα και μπόρεσα να κατακτήσω την 5η θέση. Η οποία είναι σπουδαία θέση, είπε και ο δάσκαλος εδώ, μια ανάσα πριν από το μετάλλιο. Το σκεφτόσουν αυτό το μετάλλιο όταν πήγες σε αυτούς τους αγώνες καθόλου, το είχες βάλει στο μυαλό σου? Ναι, αλλά δεν τα κατάφερα, πήρα την 5η. Δεν έχει σημασία, είναι σαν να τα κατάφερε. Σίγουρα την επόμενη φορά έδειξε ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Πάμε και στη Στεφανία έτσι να μας πεις και εσύ, Στεφανία μου, πώς έζησες έτσι αυτή την εμπειρία σε έναν έτσι διεθνή αγώνα με κορυφαίες αθλήτριες. Πώς ήταν? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε γενικά το κλίμα εκεί πέρα και είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να αγωνιστώ και να κατακτήσω την 9η θέση. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και πάλι με ανεβασμένα τα επίπεδα εκεί πέρα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Να πούμε ότι εσύ, Στεφανία, είσαι 11 ετών και η Ναταλία είναι 12. Είστε αρκετά μικρές, οπότε σίγουρα όλο το μέλλον είναι μπροστά σας. Στεφανία μου, πες μου έτσι λίγο, ήταν η πρώτη μεγάλη αγώνες στους οποίους βρέθηκες? Ναι, ήταν η πρώτη τόσο επίσημη και μεγάλη. Οπότε είχες αυτή την πρώτη εμπειρία και σίγουρα θα φαντάζομαι ότι αυτό σου έδωσε έτσι και ένα κίνητρο να προσπαθήσεις ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια. Ε? Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Δάσκαλε, να πούμε λίγο έτσι στο Βαλκανικό αυτό πρωτάθλημα, όπως είπαν και τα κορίτσια, ήταν ουσιαστικά η αφρόκρεμα των αθλητριών. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν και σε σχέση με το κριτικό καράτε, το ελληνικό καράτε γενικότερα. Η ελληνική αποστολή πήγε πάρα πολύ καλά. Όλη η ελληνική αποστολή πήραμε την 6η θέση στο σύνολο. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο ξεκινάει από το Παγκρίτιο Κύπελο Καράτε, πηγαίνει σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα επίσημο και όπως και τα κορίτσια φέρανε τη δεύτερη θέση και η Στεφανία και η Ναταλία στο επίσημο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε 30-31 Μαρτίου και έτσι πήραν το εισιτήριο για να πάμε να έχουμε τη συμμετοχή μας για το Βαλκανικό. Είναι το Βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στην Τουρκία είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει μέρος ένα παιδί σε τέτοιες ηλικίες. Είναι το πιο επίσημο, το πιο δυνατό. Και προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αθλητικός Σύλλογος, η Ακαδημία του Σότοκαν Καράτε Ντο στο Ηράκλειο έχει σημαντικές διακρίσεις. Τα διαπιστευτήρια είναι έτσι πολύ θετικά. Έχετε δείξει το έργο σας και κατά το παρελθόν και σίγουρα υπάρχει και μέλλον σε ό,τι αφορά στην παρουσία των παιδιών. Ακριβώς. Προσπαθούμε. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2016. Την τελευταία τριετία, το 2022, καταφέραμε και βγήκαμε τρίτη σε όλη την Κρήτη. Σε 19 συλλόγους συμμετοχής. Το 2023 καταφέραμε και βγήκαμε πρώτοι στην Κρήτη. Το 2024 πρώτοι στην Κρήτη. Σε όλοι οι συλλόγοι είναι αξιόλογοι και έχουν πολύ καλούς προπονητές και αθλητές. Προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο σαν σχολή.
δουλεύουμε με τα παιδιά και σκοπός μας είναι, πέρα από τα μετάλλια, να βγάζουμε και καλούς άνθρωπους στην κοινωνία. Όσα μετάλλια και να έχεις, αν δεν βγάλεις ένα καλό παιδί στην κοινωνία, το μετάλλιο σωστά, είναι, δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος, αρκεί να είναι καλό παιδί. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι μαχητικές τέχνες έτσι έχουν ένα ιδιαίτερο κώδικα πειθαρχίας και δεοντολογίας. Θα έλεγα που ενδεχομένως να μην το συναντάμε και σε όλα τα αθλήματα. Είναι δύσκολο γιατί σκοπός του καράτε είναι να διδάσκεις το σεβασμό, την πειθαρχία, να προσπαθείς να βοηθάς τον άλλον, να τον προστατεύεις και όχι να προσπαθείς να αποφεύγεις, να το πούμε και έτσι, κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Σωστά. Σκοπός είναι το καλύτερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, νομίζω, και όλο αυτό το περνάτε και στα παιδιά αυτό. Σας. Κορίτσια, πείτε μου λίγο, Ναταλία, να ξεκινήσω από σένα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το καράτε, πώς ξεκίνησε αυτό, πόσο καιρό ασχολείσαι, πες μας έτσι λίγο την ιστορία. Πριν από 4 χρόνια άρχισα. Μικρή. Ναι. Ο ξάδερφός μου είχε αρχίσει και τον έβλεπα και μ' άρεσε. Και είπα να δοκιμάσω και μ' άρεσε πάρα πολύ και άρχισα να κάνω καράτε. Και ασχολείσαι όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Εσύ, Στεφανία μου. Εγώ άρχισα πριν 5 χρόνια. Και στην αρχή δεν είχα σκεφτεί καθόλου να αρχίσω αυτό το άθλημα. Και μας το είπε ο μπαμπάς μου, μας είπε να, εγώ και η αδερφή μου, να αρχίσουμε αυτό το άθλημα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το συνέχισα μέχρι τώρα. Και πείτε μου έτσι λίγο τι σας λένε οι φίλοι σας και οι γνωστοί σας και όταν σας βλέπουν να παίρνετε μέρος και σε τόσο σπουδαίες διοργανώσεις. Για πες, Ναταλία, πρώτα εσύ. Είναι χαρούμενοι για την προσπάθεια και για που καταφέραμε να πάμε εκεί στο Βαλκανικό και σε άλλους αγώνες. Και ακόμα και αν δεν έχουμε πάρει μετάλλιο, είναι ευχαριστημένοι με την συμμετοχή. Η συμμετοχή και μόνο είναι σπουδαία. Και σένα τι σου λένε, Στεφανία, η δική σου? Χαίρονται πάρα πολύ και με τις αποτυχίες και με τις επιτυχίες που φέρνω και είναι πολύ ευγνώμων για μένα και πιστεύω πως αυτό θα κρατήσει πολύ καιρό. Σίγουρα, είναι πολύ υπερήφανοι και σου δίνουν έτσι και όθηση να συνεχίσεις. Πάντως, δάσκαλε, τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο ασχολούνται τα παιδιά με τις μαχητικές τέχνες. Είναι έτσι, γιατί αυτή την αίσθηση έχω. Έτσι ακριβώς, είναι ένα εισαγωγικά δύσκολο άθλημα, γιατί έχει απαιτήσεις. Τα κορίτσια κάνουν 6 προπονήσεις τη βδομάδα και αρκετές φορές για να πάρουν μέρος σε ένα επίσημο πρωτάθλημα. Δύσκολα θα μπεις στο κομμάτι των μαχητικών τεχνών, γιατί πρέπει να το αγαπάς. Πρέπει να αγαπάς την τέχνη, να αγαπάς τη φιλοσοφία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν αγαπάς την πολεμική τέχνη που κάνεις, μπορείς να προσπαθήσεις και να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα. Θέλω, κορίτσια, να κλείσουμε, να μου πείτε, αν σας έλεγε ένας φίλος σας, ένας γνωστός σας, γιατί να κάνω καράτε, για πείτε μου τι μας προσφέρει το καράτε, τι θα του λέγατε, για πες, Ναταλία, να μου πει μετά και η Στεφανία. Εμένα μου μάθε να προστατεύω τον εαυτό μου, να έχω καλή συμπεριφορά, αυτά και αυτά, ναι. Πολύ σπουδαία. Εσύ, Στεφανία? Εμένα μου έμαθε να πιστεύω πιο πολύ στον εαυτό μου και να συγκεντρώνομαι στο στόχο μου, να προστατεύω τον εαυτό μου κι εγώ και γενικά να σέβομαι τον συνάνθρωπο που έχω δίπλα μου. Και διαμορφώνεται και δύο σπουδαίες προσωπικότητες και αυτό φαίνονται και πέρα από σπουδαίες αθλήτριες εξελίσσεστε και σε πολύ ωραίους ανθρώπους. Να σας χαίρονται οι γονείς σας. Κορίτσια, coach, να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει. Θέλω να ευχαριστήσω βασικά για το ταξίδι μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την περιφέρεια Κρήτης που ήταν κοντά μας στο ταξίδι αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους γονείς, όλους τους γονείς στο σύλλογο μας, γιατί είναι πάντα δίπλα μας, μας στηρίζουν και τους γονείς των παιδιών αλλά και όλων των γονέων που έχω σχολείο. Γιατί αν δεν είναι γονείς δίπλα και σε εμάς και στα παιδιά, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Εκεί που θέλω να κλείσω εγώ είναι ότι όλα τα παιδιά να προσπαθούν για το καλύτερο, είτε κάνουν καράτε είτε κάποιο άλλο άθλημα. Και το βασικό είναι να βγάζουμε καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, ανεξαρτήτου του καράτε. Οποιοδήποτε αθλήματος. Νομίζω ο αθλητισμός από μόνος του έχει να προσφέρει πολλά στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.